Αυτό το σχεδόν τρίμηνο που είμαστε στην διοίκηση του Δήμου έχουμε δώσει ξεκάθαρο δείγμα γραφής. Και ενώ μοιάζει παράλογο να κριθούμε για ένα έργο 2,5 περίπου μηνών, εμείς θα σας παρουσιάσουμε τα βασικά επιτεύγματά μας. Επιτεύγματα που έγιναν πράξη χάρη στη σκληρή δουλειά των λίγων σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας υπαλλήλων του Δήμου μας, αλλά και με τη συνεχή παρότρινση των συμπολιτών μας. Πήραμε όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς και αυτό είναι αλήθεια. Οι παιδικοί σταθμοί άνοιξαν και θα παραμείνουν ανοιχτοί με κάθε τρόπο. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη επιλογή μας και μια δέσμευσή μας. Και από αυτό δεν θα υποχωρήσουμε. Δεν στείλαμε τα στοιχεία των υπαλλήλων του Δήμου μας, ούτε δεχτήκαμε την δίθεν αξιολόγηση του Υπουργείου που θα έστελνε στην ανεργία τουλάχιστον το 15% των υπαλλήλων μας. Για μας, τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι όρος επιβίωσης, είναι όρος τιμής, είναι ίδια αξιοπρέπεια της παράταξής μας. Προστατεύσαμε και δίνουμε μάχη για τη βελτίωση της κατάστασης των δημόσιων χώρων. Το σκοτεινό μέχρι τώρα σκοπευτήριο φωτίστηκε και έκλεισε για τα μηχανάκια, ούτως ώστε να μην κινδυνεύουν τα παιδιά στην παιδική χαρά. Εντάξαμε την αναβάθμιση του σκοπευτηρίου και το πάρκο της 2 Μαΐου στον προϋπολογισμό των έργων της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Ξεκινήσαμε λοιπόν να αλλάζουμε την Κεσαριανή. Αναβαθμίσαμε την κουζίνα στα Ξύλινα και στήσουμε πάρα πολλούς άπορους πολίτες, χωρίς να χρησιμοποιούμε τις περίφημες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στηρίξαμε όλες τις κοινωνικές δομές της Κεσαριανής, κέντρο ατόμων με ειδικές ανάγκες, ΚΑΠΗ, κέντρο υγείας του παιδιού. Βρισκόμαστε σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, το κέντρο προληπτικής ιατρικής, για την ιατροφαρμακευτική στήριξη των Κεσαριανιωτών, αλλά και για τη δημιουργία ενός ικανοποιητικού κοινωνικού ιατρίου και φαρμακείου. Στηρίξαμε όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία της πόλης μας. Καθαρίσαμε τον περιβάλλοντα χώρο στο Εθνικό Στάδιο Μιχάλης Κρητικόπουλος και στεγανοποίησαμε το κλειστό γήπεδο μπάσκετ Γιώργος Μελισσινός. Ήδη προωθούμε τα προγράμματα αθλητισμός και γυναίκα, αθλητισμός και παιδί, αθλητισμός τρίτη ηλικία και αθλητισμός και άτομα με ειδικές ανάγκες. Αρνηθήκαμε τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις τύπου Κίνσεπ και ΜΚΟ με ανάλογο κόστος. Δεν κρυφτήκαμε, ούτε χρησιμοποιήσαμε κολπάκια ενάντια σε αυτούς τους εργαζόμενους, τους οποίους θεωρούμε ότι είναι ουσιαστικά δουλοπάρικοι σε σχέση με αυτό που πρέπει να είναι. Αλλά δεν μείναμε σε αυτό. Εμείς δεν είμαστε μόνο η άρνηση, είμαστε και η θέση. Ήδη στις 18 Νοέμβρη, 10 δήμαρχοι της Αττικής, με επικεφαλή στον πρόεδρο της ΠΕΔΑ Ηρακλή Γκότση, δήμαρχο Νέας Ιωνίας, καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υπέρ των μόνιμων και σταθερών σχέσεων εργασίας στους Δήμους. Απαντήσαμε με άμεση πρόσληψη και απαιτούμε άμεση πρόσληψη υπαλλήλων στους Δήμους για να στηρίξουμε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς τους. Εμείς δεν συγκρουόμαστε στα λόγια με την κυβέρνηση και την πολιτική της. Συγκρουόμαστε με έργα και γι' αυτό αυτοί μας χτυπάνε. Γι' αυτό βάζουν την ΕΙΔΑΠ και κρατάει τους λογαριασμούς των υπαλλήλων για να είμαστε αφαιρέγγυοι δίθεν απέναντί τους. Αλλά εμείς πληρώσαμε τους υπαλλήλους και θα απελευθερώσουμε πάλι τους λογαριασμούς και με νομικό τρόπο και με κοινωνικό τρόπο. Το ξέρουμε αυτό. Δεν θα υποχωρήσουμε. Και δεχόμαστε αυτόν τον πόλεμο. Και είμαστε όρθιοι. Γιατί έχουμε παράδοση εμείς. Αυτή η πόλη έχει ιστορία. Την έκτασαν οι άνθρωποι κυριολεκτικά με τα νύχια τους από τη Μικρά Ασία. Όπως ο παππούς μου από τα Βουρλά που σκάβε μικρό παιδί στην Ούλεν για να ζήσει την οικογένειά του. Την φτιάξανε οι αγωνιστές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ με τις 40 μάχες που δεν λήγησαν από τους χήτες και τους θαυματασφαλίτες. Κράτησαν όρθιο οι γυναίκες στον εμφύλιο, οι μαυροφορεμένες μάνες στα παιδιά όταν οι άντρες χάνονταν. Δεκαετίες ολόκληρες από το 50 και το 60 τούτη πόλη δεν λήγησε. Τούτη πόλη είχε ιστορία. Στα φτωχόσπιτα απ' έξω βρίσκα ένα μπουκάλι γάλα το πρωί και κανείς δεν ήξερε ποιος το έδινε. Ένα μπουκάλι λάδι και ήταν του γείτονα. Το έδιναν γιατί ήξερα ποιος είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτή είναι η ιστορία μας. Αυτή είναι υπερασπιζόμαστε. Αυτή είναι η Κεσαριανή που αγαπάμε. Είναι η Κεσαριανή του Σουκατζίδη. Είναι η Κεσαριανή του Μάριου Χάκα.
Είναι και σαργάνι του ζωγράφου του Σικελιώτη. Είναι και σαργάνι των διπλανών μας ανθρώπων. Είναι αυτή η ψυχή μας ολόκληρη που στέκεται μπροστά σας. Δεν ψηφίζουμε την Κυριακή με βάση την ιδεολογία μας. Ψηφίζουμε με βάση την ψυχή μας. Με αυτό που πρέπει να έρθει. Και το κύμα που έρχεται, το μεγάλο κύμα της ανατροπής που ξεκίνησε από τους Δήμους στην περιφέρεια και σύντομα θα ξαπλωθεί σε όλη τη χώρα, δεν το σταματάει καμιά μικροσκοματική συμφωνία, καμιά υπόθεση η οποία βασίζεται πάνω σε λάσπη.